Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μωυσέως Οσίου, του Αιθίωπος και Διομήδους Μάρτυρος. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Το καλοκαίρι, όπως λέμε, χτύπησε πίσω. Όμορφες καλοκαιριάτικες ημέρες συνεχίζουν και θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα. Οι γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης θα εξελιχθούν σε πολύ καλό καλοκαιριάτικο καιρό, τουλάχιστον μέχρι το μέσο της επόμενης εβδομάδας. Είναι έτοιμη η οργάνωση να ξεκινήσει τις γιορτές αύριο και μεθαύριο και τυπικά. Τα στέκια στην παλιά πόλη έχουν ετοιμαστεί και φυσικά εμείς περιμένουμε τους επισκέπτες για να μπορέσουμε να κινηθεί και λίγο η αγορά μας και να προβληθεί η πόλη μας. Αυτά σε ό,τι αφορά τις γιορτές παλιάς πόλης. Ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη, να συνομιλήσουμε έτσι για λίγο σε μια αποκλειστική συνέντευξη εν ώψη των εκλογών και όχι μόνο. Ένα κόμμα το οποίο δίνει στατιστικά να εκλέγεται και να μπαίνει στη Βουλή με ένα ποσοστό 3,5-4%, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα κάνω μία μικρή παράταση για ένα πεντάλεπτο-δεκάλεπτο, αν και εφόσον φτάσει στο γραφείο του κ. Λεβέντης, θα επικοινωνήσει μαζί μου γιατί ήταν στον δρόμο. Αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ, στα δικά μας. Δικά μας είναι όλα. Και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα τοπικά και τα εθνικά, όλα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις, πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές 20 του μηνός, όπως όλα έδειχναν από την αρχή. Είχαμε γράψει και στη Θράκη εδώ και 10 μέρες. Αλλά εδώ ακούμε τέρατα και σημεία. Ακούμε από την ίδια την πρόεδρο της Βουλής να λέει ότι καταλύεται το Σύνταγμα και λύεται βία η Βουλή, να λέει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν λειτουργεί θεσμικά και νόμιμα, δηλαδή πρόεδρος της Βουλής, η τρίτη πολιτιακή αξιωματούχος, να λέει στον πρώτο πολιτιακό άρχοντα ότι δεν είσαι νόμιμος και ότι καταλύει το Σύνταγμα. Αυτά είναι πρωτάκουστα, τερατώδη πράγματα. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι οι μεγαλύτερες, λέει, εκτροπές στο όνομα του Συντάγματος, το λέει ο Λαφαζάνης, οι μεγαλύτερες εκτροπές στο όνομα του Συντάγματος, δηλαδή δεν το έχουν ξεσκίσει το Σύνταγμα, το έχουν κουρελιάσει. Και όλα αυτά για μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες, για τα συμφέροντα των ολίγων. Δεν τα λέω εγώ, κυρία μου. Αν τα έλεγα εγώ, αν έλεγα δηλαδή εγώ τώρα, έβγαινε και σας έλεγα, οι μεγαλύτερες εκτροπές στην Ελλάδα γίνονται τώρα στο όνομα του Συντάγματος. Για να έδινα και έλεγα, καταλύεται βία η Βουλή με τη σφραγίδα του, του Παυλόπουλου, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κατευθείαν θα έστελνε ο κύριος Αγγελέας ένα αστυνομικό να μου πει να με συνοδέψει ξέρετε πού και να απολογηθώ. Τα λέει η τρίτη πολιτιακή αρχόντισσα, να σε πετύχει. Λοιπόν, η τρίτη πολιτιακή αρχόντισσα τα λέει αρχηγός κόμματος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι γίνεται στη χώρα μας. Ποια μπανανία, κύριε. Ποια μπανανία. Ποια μπουρτζουάνα. Ποια Ταγκανίκα. Τανζανία μάλλον. Ποια Ελλάδα. Και δεν φταίει φυσικά Ελλάδα. Όπως τα έχουν κόψει και τα έχουν ράψει. Τα έχουν ράψει, συγγνώμη για τα σαρδάμ, αλλά λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Τα έχουν ρημάξει, ναι. Όπως τα έχουν κόψει και τα έχουν ρημάξει. Καταλύεται το Σύνταγμα, βία κατάλυση της Βουλής και του Συντάγματος και εμείς καθόμαστε και ακούμε σαν τους ανόητους. Σήμερα όμως πάνε οι συνταξιούχοι να πάρουν και τι θα βρουν, μείον. Θα μου πείτε εντάξει μου, θα βρουν τώρα μείον 30 ευρώ και τι εμείς 40 ευρώ. Τι λέτε κύριε, αν τα έχετε εσείς περίσσια, ρωτήστε αυτό συνταξιούχο που παίρνει 450, 500, 550, 600. Αν του κόψουν τα 40, ή τα 30, ή τα 10, ή τα 5. Τα έχει όλα βολεμένα. Στην τσίτα με το λεπτό. Αυτά θα πάνε εκεί, αυτά θα πάνε στα φάρμακα, αυτά θα πάνε στη ΔΕΗ.
Τώρα πας στην εγγόνα, την άνεργη, έλα εσύ τώρα και κόψτε. Γιατί αυξάνεις τις φορές. Και πού είστε ακόμα, αυτά γίνονται τώρα δηλαδή πριν τις εκλογές, φανταστείτε. Και αυτά που μας περιμένουν φυσικά για τα χειρότερα. Και δεν το λέω έτσι γιατί θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι λίγο και λίγο περίεργος τύπος εγώ, ξέρετε. Θέλω να σας ομολογηθώ ότι βλέπω στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου, της πολύ σύντομης προεκλογικής περίοδου, αρθρώνεται ένας λόγος ιδιαίτερα καταγγελτικός για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Όπως και εγώ. Εγώ το κάνω αυτό γιατί το νιώθω. Νιώθω ότι πρέπει να καταγγείλω τα ψέματα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπω και κάποιους παπαγάλους, οι οποίοι δεν το παίζουν καλά το Μουχαμπέτ, το παιχνίδι τους. Προκαλούν με τον συνεχώς καταγγελτικό λόγο, όχι γιατί πιστεύουν σε αυτόν, αλλά γιατί από πίσω τους έχουν άλλα συμφέροντα και συγκροτήματα. Εγώ με ενοχλεί ως ακροατή, ως τηλεθεατή, ως αναγνώστη αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να μην βγάλω αυτό που έχω μέσα μου εγώ, χωρίς να έχω από πίσω μου συγκροτήματα ούτε τίποτα. Δηλαδή, αυτό που είπα για παράδειγμα στον Γιάννη τον Κορόγια λίγο πριν. Ναι, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη το οποίο είχαν κάνει κορώνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και έλεγε αυτή είναι η βίβλος μας. Παντού αυτό έλεγα. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το οποίο ήταν βέβαια και το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ήταν μόνο το πρόγραμμα. Που τα μισά προγράμματα, αν όχι τα παραπάνω, είναι ψέματα. Αλλά ήταν και ο τρόπος που εξέφερε τον λόγο τότε ο κύριος Τσίπρας. Με έντονο τρόπο, έτσι. Εμείς θα ανεβάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 750, όχι στα 750, στρόγγυλα, στα 751. Να σου λέει όταν ακούς και τώρα, πώς δεν είπε και 751,93 ας πούμε. Για να φανεί και πιο, παιδί μου, όταν το λες έτσι, φαίνεται πιο αληθινό. Του λες περίπου στα 750, σου λέει, έλα μωρέ, μπακάλι, 751 ευρώ. Θα πάρουνε οι συνταξιούχοι το δώρο Χριστουγέννων, αμέσως. Θα καταργήσουμε αυτό το κατάπτυστο, τον επόμενο, τον έμφυα. Τρίτη χρονιά θα πάμε στα ίδια. 300.000 θέσεις νέες εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Και όποιος λέει ψέματα, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Και να το βρουν μπροστά τους. Αυτά μας τα έλεγες, Αλέξη. Δεν πέρασαν 7 μήνες. Πριν αλεκτρολαλήσει κανονικά, στην κυριολεξία πριν αλεκτρολαλήσει, βλέπουμε όχι μια από τα ίδια, χειρότερα. Ένα μήνα από τώρα αυτά. Αυτά λέω γιατί αυτά τα είναι οι αλήθειες, δηλαδή είναι μια πραγματικότητα και θέλω να τα βγάλω. Μπορεί να με δουλεύει ο κάθε Τσίπρας και να βγει πάλι στα ίδια μπαλκόνια να πει τι, τα ίδια, πώς θα ξαναπεί. Για δώρο Χριστουγέννων, δεν θα ξαναπεί για έμφυα, δεν θα ξαναπεί για 751 ευρώ. Στους 7 μήνες αυτούς, ξέρει πόσοι νέοι άνθρωποι πήραν διαβατήριο και φύγαν ή για τις φάμπρικες της Γερμανίας ή για τη Σουηδία ή για στα ορυχεία του Βελγίου ή οπουδήποτε αλλού. Ξέρει. Θα μας πει τώρα δηλαδή. Αυτά είναι τα πράγματα γιατί τα ψέματα του Γεωργάκη τα πλήρωσε. Πού είναι ο Γεωργάκης, να το. Πού είναι ο Γεωργάκης, κυρία μου. Δεν τα βρήκε με τη Φόφη. Τελικά το ρεπορτάζ της Θράκης, της εφημερίδας μας προχθές. Κάτι ήξερε ο Ξενίδης και ο Τσαρτσάρας. Κάτι ήξερα. Και χθες, όταν το είπα και στον αέρα μάλιστα, που με διέψευσε ο φίλος μου Τσαρτσάρας, και του λέω πάνω να τα βρεις με τον αρχηγό σου. Μου λέει, άσε τώρα, μην ακούς λέει τους δημοσιογράφους της Αθήνας εννοούσε. Λέω εντάξει, εδώ έγινε ο γάμος και εσείς έχετε μαύρα μεσάνυχτα και εσύ και ο Ξενίδης του είπα. Αλλά έλα που ο γάμος δεν έγινε. Το ρεπορτάζ της Θράκης λοιπόν ήταν σαφές. Και τι έλεγε ο Ξενίδης στο ρεπορτάζ της Θράκης. Έλεγε δύσκολος ο Αραγώνας, δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε εμείς τώρα με ανθρώπους που διέλυσαν το Πασόκ. Έτσι τουλάχιστον έλεγαν για τους άλλους, άσχετα αν αυτοί ήταν οι αποστάτες. Στην ουσία. Οπότε, τι είπε ακόμη ο Σωκράτης Ευξενίδης στο ρεπορτάζ της Τράκης, είπε
θα κατεβούμε και αυτή τη φορά. Και αν δεν μπούμε στη Βουλή, διαλυόμαστε. Άρα λοιπόν, ήταν ένα θεαματικό, ένα σκηνοθετημένο, ένα θεατρικό όλο το, αυτό το προσκήνιο που στήθηκε, όλο το σκηνικό αυτό. Κατέβηκε μια φορά, πήρε τα δέοντα, μην πούμε τώρα τι πήρε, κατεβαίνει δεύτερη φορά, σου λέει εγώ έκανα δύο προσπάθειες. Και μετά διαλυόμαστε. Το είπα. Αν δεν μπούμε και τώρα στη Βουλή, διαλυόμαστε. Άρα είτε υπήρξαν είτε δεν υπήρξαν, το ένα και το αυτό. Δημοσκοπικά δεν τους έχω στη Βουλή, οπότε δεν τα βρήκαν και με το Πασόκ, οπότε σαν να το γουστάρουν τη διάλυση. Κάναμε εμείς παιχνίδι, το κάναμε, παίξαμε για το χαρτί μας, άντε γεια. Πάει για αυτές. Όπως δεν τα βρήκε επίσης ο Λαφαζάνης, η ΛΑΕ με την Ανταρσία. Δεν τα βρήκαν. Και λέω, και αυτή η αριστερή όμως, η πραγματική αριστερή μιλάμε, γιατί είναι πραγματική αριστερή και η Ανταρσιακή και η Λαφαζανική. Έτσι, αριστερή. Ποτέ δεν μπόρεσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ποτέ δεν μπόρεσαν να τα βρουν μεταξύ τους, ποτέ δεν βρήκα μια κοινή συνισταμένη, συνιστόσα, πέστε το όπως θέλετε, συνισταμένη μάλλον, χρυσή τομή, πέστε την, για να μπορέσουν να βάλουν κάτω και να μετρήσουν, να τα βγάλουμε, να τα μετρήσουμε ρε παιδιά. Πόσους έχουν, πόσοι είναι αυτοί που είναι πραγματικά αριστερών αντιλήψεων και πεπιθήσεων, πόσοι. Όταν δεν τα βρίσκει ο Ανταρσία με το Λαφαζάνη, τότε πού να τα βρει αριστερά. Μια ζωή θα είναι κομμάτια. Συνιστώσεις, τάσεις, εκτάσεις, προεκτάσεις, διατάσεις, ανατάσεις. Τέλος πάντων, δεν τα βρήκε κανένα ακόμα. Οπότε πάει κατά διάολο. Ούτε η Ανταρσία μπαίνει στη Βουλή, ούτε θα μου πείτε ποιος είσαι που το λες. Τα δείχνουν προς το παρόν, δηλαδή τα πράγματα. Ούτε το Κηδισό του Γεωργάκη μπαίνει στη Βουλή, το Πασόκ το δίνουν στη Βουλή και το δίνουν μάλιστα τέταρτο κόμμα. Το ποτάμι πάει πολύ πίσω. Σταύρε, Σταυράκι, τα ακούς, το ποτάμι πάει στο 4%. Θα μου πείτε και οι δημοσκοπικές, εντάξει, αν θέλουμε τις πιστεύουμε, τις έχουμε καταγγείλει άλλωστε, αλλά η πρώτη ματιά, έτσι, δείχνει κάτι ανάλογο. Γι' αυτό πιστεύω ότι και το ποτάμι θα παίξει όλα τα χαρτιά του και στη Θράκη, αλλά και όχι μόνο το ποτάμι. Σήμερα φιλοξενούμε στη Θράκη την εφημερίδα μας, ακόμη ένα ρεπορτάζ, αναφορικά με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεύτερη έδρα. Κοιτάξτε, η Γεωργία Ιανδρέου διεκδικεί την δεύτερη θέση στη λίστα, σου λέει αλλάζουν τα πράγματα, παίρνει πάνω στα Νέα Δημοκρατία, μπορεί να ξαναθυμηθούμε τα παλιά, να πάμε σε δύο έδρες, μακρινό μεν, αλλά ορατό σε κάποια φάση, γιατί να μείνουμε δεύτερη. Και ήδη κατέβηκε στην Αθήνα, από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι αναφέρουμε και στην εφημερίδα μας, για να κάνει κάποιες συναντήσεις, κάποιες διαβουλεύσεις. Όμως η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει και ο Χατζηγενέ, πάλι στην εφημερίδα μας, αναγνωρίζει ότι είναι η μειονότητα είναι κινούμενη άμμος. Έτσι λέει ο κ. Χατζηγενέ στη Θράκη. Λέει είναι κινούμενη άμμος η μειονότητα. Δηλαδή, σαν να λέει κινείται ρε παιδί μου, ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις τη φέρει η παλίρια, τζουπ, να την γραπώσει πριν την πάρει άμμο της. Καταλάβατε. Έτσι θα δω, όπως το κύμα. Το βγάζει από το σκάι. Μόλις κινηθεί λιγάκι και ακαλαριστεί σε καμιά έτσι, παρόλα, τσουπ την αρπάζεις και την κρατάς εσύ. Δεν την αφήνεις να πάει πίσω. Αυτό λέει ο Χατζηγενέ στη εφημερίδα μας, που σημαίνει με βάζεις δεύτερο στη λίστα, που να θέλουν και πρώτια. Έτσι. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Αυτό δεν γίνεται. Ο Αλέκος ο Κοντός πάει, παραμένει πρώτο στη λίστα και ακολουθεί προφανώς ο Χατζηγενέ, γιατί δεν μπορεί να θυσιάσει μια μειονότητα η Νέα Δημοκρατία στο όνομα της κυρίας Ανδρέου, τουλάχιστον αυτά λένε πληροφορίες μας. Την απόφαση, όπως λέει και εδώ ο γραμματέας, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, θα την πάρει ο Μεϊμαράκης. Αλλά προσέξτε να δείτε. Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει σε εκλογές, ξαφνικές εκλογές, όχι με πρόεδρο, όχι με αρχικό, μάλλον όχι με τον πραγματικό αρχηγό, τον οριστικό αρχηγό της, αλλά με έναν ενδιάμεσο πρόεδρο, και μόνο που κλείνει τόσο η ψαλίδα είναι άθλος, έτσι. Ή ο κόσμος θα έχει πάρει αγρίως με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν ανοιχτές προοπτικές. Αν κάνει τώρα τα ίδια λάθη ο Μεϊμαράκης από την αρχή, το έχει χάσει το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και τη συμπεριφορά των κομμάτων σε τοπικό επίπεδο. Πάω σε ένα άλλο θέμα.
Είμαστε ακόμη στον απόϊχο των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάποτε αναφερόμουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, όχι με ιδιαίτερα κολακευτικά έτσι, σχόλια και αναφορές. Εισάγεται φοιτητής με 1,13. 1,13. Μια κόλλα λευκή αντιδόση είναι 1. Δηλαδή έγραψε και τα στοιχεία, το έγραψε και το όνομά του, τη διάθεσή του σωστά. Χωρίς να κάνει ορθογραφικά λάθη. Τώρα το υπερβάλλω λιγάκι, αλλά καταλάβετε. Πανάσχετος άνθρωπος. Κι όμως θα είναι φοιτητής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, κι όμως θα του δοθεί ευκαιρία για 100 χρόνια να παραμείνει φοιτητής. 100 χρόνια λέμε, αιωνόβιος όπως. Δηλαδή, για ποια ελληνικά πανεπιστήμια να μιλήσουμε τώρα. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που περνάει με 18, με 19, με 16, με 15 έστω, να είναι στα ίδια θρανία με αυτόν που έχει ένα και να μην ισχύει, όχι το νησιν δύο, αλλά να μην ισχύει τίποτα. Όσο θες, παραμένεις φοιτητής. Αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο. Αυτό είναι μπάτε και αλέστε. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται οι συνταξιούχοι φοιτητές, έτσι δημιουργούνται οι κλίκες και οι φατρίες, έτσι δημιουργούνται οι κομματικοί θόκοι που καθοδηγούν τους πάντες μέσα στα πανεπιστήμια και παίζουν ρόλο καταλυτικό και στις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Έτσι δημιουργούνται και εκείνοι που έχουν τα ραβασάκια στα γραπτά, έχουν και τις προσβάσεις, έχουν και τους καθηγητάδες, έχουν και όλα αυτά τα οποία σε άλλα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες φαντάζουν tragic. Tragic. Κι όμως, αυτή τη στιγμή, με 1,13 και μάλιστα τι, σε φιλολογίες, 4,5 λέει, 3,8 φιλολογία ιταλική, γερμανική, 3,8. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί ποιότητα πανεπιστημίων μιλάμε. Διαφορετικά δεν γίνεται, παιδιά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τη λεγόμενη ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και όλους εμάς που στέλνουμε τα παιδιά μας. Ακόμη και αυτός που έγραψε 1,13, ένα παλικάρι, μια κοπέλα, θα πρέπει να έχει το γνώρισμα αυτόν. Δεν κάνεις παλικάρι, δεν κάνεις. Πας, γίνεσαι κομμότρια, γίνεσαι, ξέρω εγώ, βοηθός μάγειρα, γίνεσαι τεχνίτης για να οικονομήσεις κανένα φράγκο, γίνεσαι ψυχτικός, γίνεσαι... Όχι ότι είναι υποβαθμισμένα τα επαγγέλματα, ίσως είναι και καλύτερα, πιο βιοποριστικά. Αλλά δεν μπορεί να γίνουν όλοι οι επιστήμονες. Πώς το κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση. Και σε εμάς τους γονείς, μην θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είτε είναι αριστούχοι, είτε είναι κοθόνια, μπορεί να γίνουν επιτυχημένοι, ας πούμε, επιστήμονες, ή μπορεί να αριστεύσουν, ή μπορεί να γίνουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Τζάμπα δηλαδή τα λεφτά που θα δίνει ο πατέρας. Και τίποτα άλλο. Ξέρω ότι αυτά που λέω δεν χαϊδεύει αυτιά. Διαφορετικά θα επιδιδόμουν σε ευχολόγια κι εγώ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να αναβαθμιστούν. Και να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο όσοι το γουστάρουν, όσοι το έχουν. Όσοι διαβάζουν, όχι με το ζόρι, για να λέει ο πατέρας ή η μάνα το παιδί μου σπουδάζει εκεί και είναι μπλα μπλα. Αλλά όσοι θέλουν να πάρουν τα εφόδια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όμως, μέσα από πανεπιστήμια, τα οποία θα προσφέρουν γνώσεις, θα εξειδικεύουν και θα δίνουν γνώσεις, και όχι πανεπιστήμια που θα βγάζουν, ας πούμε, κλικαδόρους, κλακαδόρους και συνδικαλιστές μόνο. Αυτή είναι η άποψή μου, κυρίες και κύριοι. Και τα δικά μου τα παιδιά τελειώσαν πανεπιστήμια. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα θέμα το οποίο έδειξε και ο Γιάννης ο Κορόγιας με την αυριανή αργία στην αγορά της Άκης. Εδώ με την τιμή των προστατών και των πολιούχων έχουμε λίγο ξεφύγει. Σαφώς και θα πρέπει να τιμούμε και να προσευχόμαστε μάλιστα στους Αγίους της Εκκλησίας μας, στο Θεό, στους πολιούχους μας βέβαια,
και σε όλους αυτούς που από διάφορες έτσι, ενδείξεις τουλάχιστον δείχνουν ότι βάζουν το χέρι τους την τελευταία στιγμή, τη φτερούγα τους ή το πνεύμα τους και μας προστατεύουν. Έχουμε όμως ξεφύγει. Η τιμή που θα αποδώσει τον Άγιο είναι η τιμή όταν θα ακολουθήσεις τις λατρευτικές εκδήλωσεις. Αν δεν πας στην εκκλησία και αν δεν πας να ράψεις ένα κεράκι που λέω και αν δεν συμμετέχεις σε αυτές τις εκδηλώσεις, τότε ποιος ο λόγος να κλείσεις το μαγαζί σου. Το κλείνεις το μαγαζί σου και λες ότι ετοιμάς τον τίμιο πρόδρομο. Το υποκρισία. Και σαν να ξεφύγαμε λιγάκι. Να τιμήσουμε τον Πολιούχο, ναι. Να τιμήσουμε την Παναγιά, ναι. Να τιμήσουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ναι. Από εκεί μετά δεν μπορεί να είναι στην ίδια κλειστά η αγορά. Τώρα, αν δεν κλείνουν και τα μεγάλα μάρκετ, εφόσον είναι νομοθετημένο το πράγμα, εφόσον έχει νομοθετηθεί, καλός ή κακός, τότε που νομοθετιόταν, ας τρέχατε και να το σταματούσατε. Τι να πεις, γιατί δεν σέβεται τον Πολιούχο, δεν το σέβεται δηλαδή, λέμε τώρα, το, πώς θα λένε αυτά, το Carrefour και το Practiker, δεν σέβεται τον Πολιούχο, άρα δεν πρέπει να το τιμήσουμε. Δεν είναι λογική αυτή, διαφωνώ. Είναι νόμος, ανοίγουν, όπως και τις Κυριακές, τις πρώτες Κυριακές. Είναι νόμος, ανοίγουν. Θέμα τι κάνει και η δική μας αγορά για να ανταπεξέλθει. Κανένας Μητροπολίτης δεν μπορεί να παρεμβεί τον νόμο. Και τώρα να πει ο Μητροπολίτης, τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, του Practiker ή της Carrefour ή τον... ξέρεις, μην ανοίξεις το κατάστημά σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και θα επέλθουν και άλλα καταστήματα, και άλλες αλυσίδες, και άλλοι καρχαρίες, και όπως είπα προηγουμένως, έτσι χαρακτηριστικά, εμείς είμαστε η σαρδελίτσα. Εμείς ως έμποροι μιλάω, έτσι. Καταστηματάρχης, βλέπετε, βάζω πρώτο πληθυντικό, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είμαστε εκείνοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και να ελιχθούμε για να φύγουμε από τα σαγόνια τους. Αυτή είναι η άποψή μου, κυρίες και κύριοι, τη λέω καλοπροαίρετα. Και πριν κατεβάσουμε όλη η ρολά, θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες για τον εαυτό μας, για την επιχείρησή μας, για το μαγαζί μας, για να μπορέσουμε να αυτοποδίσουμε. Ακόμη περιμένουμε τις λευκές νύχτες. Έτσι, ακόμη περιμένουμε. Αυτά ολίγα. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής για την ερχόμενη Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έναξι των γιορτών της παλιάς πόλης την Κυριακή. Κανονικά στα στέκια από αύριο το βράδυ. Να περάσετε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.